Ιερέα Κορινθίας, σας προσκαλεί την Κυριακή 7 Απριλίου, 11 η ώρα το πρωί, στο Επιμελητήριο Κορινθίας, εκεί στην αρχή της Ερμού, σε μια ημερίδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μια ημερίδα η οποία αφορά ένα θέμα που εμείς οι επαγγελματοβιοτέχνες και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουμε την ενημέρωση που κανονικά θα έπρεπε. Είναι το θέμα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Το GDPR. Ναι. Και το οποίο στην πραγματικότητα θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ήδη είναι σε εφαρμογή από τον Μάιο του 2018. Και εμείς γενικότερα και ιδιαίτερα εδώ στην επαρχία έχουμε ένα θέμα γενικότερης ενημέρωσης. Θα έχουμε εισηγητές, ανθρώπους οι οποίοι έχουν την αντίστοιχη εξειδίκευση, τον κύριο Καραλόπουλο και τον κύριο Αναστασόπουλο, που είναι εξειδικευμένοι δικηγόροι και που μπορούν να δώσουν συγκεκριμένες οδηγίες και πρακτικές. Δηλαδή, θέλω οι συνάδελφοι να μην φοβηθούν την ημερίδα, γιατί ακούγεται ο τίτλος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ο καθένας σκέφτεται ότι μπορεί να με ενδιαφέρει. Οι άνθρωποι θα δώσουν πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις και βεβαίως θα μπορέσουμε με βάση αυτό να κινηθούμε ώστε να έχουμε την ελάχιστη προσαρμογή στα δεδομένα, έτσι ώστε να γλιτώσουμε τα ιδιαίτερα τσουχτερά πρόστιμα τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να την Ελλάδα και πληρώνουν διάφορες επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο επειδή δεν είναι ενημερωμένες. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα που καίει όλον τον κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι το ζήτημα των οφειλών, των ρυθμίσεων δηλαδή για τις οφειλές και τα χρέη. Που όλα ανακοινώνονται αλλά ποτέ δεν έρχονται. Ναι, το καλό είναι ότι ο κύριος Τσόνης, που θα είναι εισηγητής, είναι άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα στα πράγματα. Βεβαίως κανένας δεν μπορεί να προδικάσει, να προεξοφλήσει ποια θα είναι η μορφή της ρύθμισης, η οποία πραγματικά έχει το απόλυτο δικαιολόγιο, εξαγγέλλεται και ποτέ δεν γίνεται. Να δούμε τι έχουμε πάνω σε αυτό το θέμα, να δούμε τι πληροφορίες μπορούν να μας κοινοποιήσουν οι ομιλητές μας, οι συζητητές μας, και παράλληλα ίσως, επειδή ακριβώς ακόμη δεν έχει μπει, δεν έχει αποκτήσει μια τελική μορφή, ίσως κάποια πράγματα από την πλευρά μας να εισακουστούν κιόλας. Το λέω γιατί οι άνθρωποι που θα εισηγηθούν έχουν την επαφή με τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, δεν σημαίνει ότι ήδη αποφασίζουν, και νομίζω ότι θα είναι μια χρήσιμη τέλος πάντων συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Καλούμε τους συναδέλφους να στηρίξουν την εκδήλωση και υποσχόμαστε ότι θα έχουμε αντίστοιχες ημερίδες και στη συνέχεια.